Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα κάνουμε unboxing και είναι το unboxing που περιμένουμε όλοι μας. Περίμενα κι εγώ και θεωρώ ότι περιμένετε κι εσείς. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ναι, Mini 4 Pro ήρθε. Ήρθε λίγο καθυστερημένα, το περίμενα πιο νωρίς, αλλά είχαμε κάποιες καθυστερήσεις κλασικά στα ταχυδρομεία και στα courier, αλλά είναι εδώ. Πάμε να δούμε το κουτί του. Έχω πάρει την έκδοση με το DJI RC2 που έχει την ενσωματωμένη οθόνη. Το κουτί του είναι αρκετά μικρό, είναι όπως είναι και στο, όπως ήταν και το Mini 3 Pro. Βλέπουμε εδώ πέρα, έχει όλες τις πληροφορίες. Γυρνάμε, τι έχει μέσα το κουτί, το drone, την μπαταρία, το RC2, δύο προπέλες, δεν είναι το Fly More Combo, έτσι είναι το απλό, και έχει και τα καλώδια. Και απ' την άλλη αυτό από κάτω δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό είναι το DJI Mini 4 Pro, το κουτί του. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Κλασικά χρησιμοποιούμε τον αγαπημένο μου τρόπο που είναι το σπαθάκι. Πάμε. Τώρα πρέπει να βρούμε από πού ανοίγει. Ναι, νομίζω ότι ανοίγει απλά από πάνω, δηλαδή είναι απλός ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει. Και πάμε να το ανοίξουμε. Ωραία. Βάζουμε ζελατίνες. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Όπως βλέπετε, από κουτί σε κουτί η DJI δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα. Κρατάει όλα τα ίδια. Ανοίγουμε. Έχουμε εδώ, απάνω πρέπει να είναι το χειριστήριο. Ναι, βέβαια. Είναι και ουχ, πολύ βαρύ είναι, ρε παιδιά. Ναι, εδώ μέσα είναι το χειριστήριο. Το οποίο έχει μέσα και τα υπόλοιπα πραγματάκια, τους έλικες, τα κατσαβιδάκια και τα λοιπά. Αυτό είναι το χειριστήριο. Έχει ένα βάρος, έχει ένα βάρος σε σχέση δηλαδή με το άλλο, έτσι. Βέβαια θα μου πεις το άλλο μαζί με το κινητό τι βάρος έχει και αυτό μόνο τι έχει. Δεν το έχω δει το συγκεκριμένο, δεν έχω κάνει τη συγκεκριμένη σύγκριση, αλλά ένα βάρος το έχει. Και πάμε να δούμε το DJI Mini 4 που επιτέλους είναι στα χέρια μας για να το παρουσιάσουμε στο κανάλι. Το κουτί αυτό το βάζω στην άκρη να μην βγαίνει και χώρο. Και εδώ έχουμε το DJI Mini 4 Pro. Μάλιστα, εν πρώτης βλέπω ότι ευτυχώς το καλό με αυτή την εταιρεία είναι ότι ακούει τον κόσμο, και θα σας πω και κάτι μετά. Βλέπω εδώ ότι πάλι επιστρέψανε και φέρανε πίσω το αυτό που κρατάνε τις, όπως είχε το Mini 2 που κράταγε τις, τους έλικες. Πολύ καλό. Ζώνη, να την πω πως να την πω, δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε και πως ανοίγει. Ανοίγει έτσι. Μάλιστα. Και συνεχεία έχει, πρέπει να έχει ακριβώς το ίδιο άνοιγμα βέβαια με το Mini 3. Από βάρος είναι ακριβώς το ίδιο βέβαια, δεν αλλάζει κάτι. Ας βάλουμε αυτό λίγο στην άκρη και θα επανέλθω. Και έχουμε το Mini 4 Pro. Οι διαφορές σε σχέση με το Mini 3 Pro, έτσι εν πρώτης που το βλέπω, είναι αυτά εδώ τα ποδαράκια. Τα είχαμε αναφέρει και σε βίντεο που είχαμε κάνει με τα specs, και ένας φίλος του καναλιού πολύ σωστά μου είπε ότι εδώ πέρα έχουν τοποθετηθεί το δεύτερο ζευγάρι κεραίες. Και όντως έτσι είναι. Κατά τα άλλα βλέπουμε και από κάτω το LED και η μπαταριούλα του, η οποία είναι ακριβώς ίδια με το Mini 3 Pro, όμως λίγο πιο ελαφριά, και είναι και συμβατή αυτή η μπαταρία με το Mini 3 Pro. Οπότε αν θέλετε μελλοντικά, επειδή είναι λίγο πιο ελαφριά, μπορεί να πάρετε μπαταρία του Mini 4 Pro για το Mini 3 Pro. Πάμε να το βάλουμε στην άκρη και να φέρουμε να δούμε το χειριστήριο, το οποίο είναι μια ενδιαφέρουσα προσθήκη. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο, παιδιά, θα σας πω ότι σίγουρα θα το είχατε δει, το έχω αναφέρει και στο κανάλι. Είχαν κάνει, κάναν ολόκληρο χαμό με τα 120 μέτρα όριο σε υψόμετρο, αλλά το πήρανε πίσω, οπότε ξανά έχουμε τα 500 μέτρα σαν όριο, και φυσικά πετάμε 120 μέτρα AGL, δηλαδή above ground level, έτσι, πάνω από το έδαφος. Άρα αν ανεβαίνετε προς ένα λόφο ή ένα ύψωμα και είστε 120 μέτρα, είστε ok. Αυτοί το είχαν βάλει 120 μέτρα από το σημείο απογείωσης. Θα γινόταν άχρηστο το drone, το αλλάξανε, και τέλος πάντων εδώ έχουμε το καινούριο χειριστήριο DJI RC2, το οποίο δουλεύει και με R3 φυσικά. Έχει και τα έξτρα κουμπάκια εδώ
και από πάνω, έχει και τις έξτρα ροδέλες και να φέρω εδώ πέρα μαζί και το Mini 4 Pro. Όλα αυτά θα τα δούμε, θα κάνουμε δοκιμές, θα κάνουμε range test. Όπως θα ξέρετε στο κανάλι, ό,τι είχαμε κάνει και σε Mini 3, ό,τι είχαμε κάνει και στα προηγούμενα drone που έχουμε παρουσιάσει στο κανάλι, θα τα κάνουμε και εδώ. Θα τεστάρουμε σε αυτό το drone και αυτό το χειριστήριο, αλλά θα τεστάρουμε και το DJI Cine 2, το οποίο περιμένω να μου έρθει ξεχωριστά. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα τα δούμε όλα αναλυτικά για αυτό το πολύ ωραίο drone. Πλέον δεν υπάρχει κάποιο πράγμα που να μας στεναχωρεί, όπως ήταν τα 120 μέτρα που είχαν βάλει όριο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!